Πάμε να πούμε καλημέρα κυρίες και κύριοι στον Δήμαρχο της Πάφου. Ο κύριος Φέδωνος είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Φέδωνος, πολύ καλή σας ημέρα. Θέλω να σας ακούω όμως και αυτή τη στιγμή δεν έχω ήχο, βοηθήστε με. Γεια σας, πείτε μου καλημέρα. Τώρα ακούω. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Μια χαρά είμαστε. Πώς είστε κύριε Φέδωνος, ήσυχη νύχτα χθες στην Πάφο πάντως. Μας το είπε και ο Κώστας ο Νάνος το πρωί. Ελπίσουμε ότι αυτό θα έχει μια μονιμότητα και μια συνέχεια και δεν είναι θέμα να χαιρόμαστε γιατί ένα βράδυ. Δεν κάει και ένα αυτοκίνητο ή δεν συνέβη και κάτι δυσάρεστο σε μια μικρή πόλη, σε μια μικρή επαρχία. Είδατε τον Υπουργό Δικαιοσύνης χθες. Είχαμε μια συνάντηση και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, τον κύριο Παπαθεοδόρου και με τον κύριο Χαρτσόντιν χθες στο Υπουργείο για μια και πλέον ώρα. Είχαμε μια, νομίζω, καλή συνάντηση, φιλική συνάντηση. Λέχθηκαν πράγματα, είπαμε πράγματα και μετέφερα και από τη δική μου σκοπιά και γνώση το τι γίνεται στην Πάφο, την αγωνία που έχουμε ως παφίτες. Μετέφερα την αγωνία των πολιτών, είτε αυτοί είναι δημότες ή πολίτες της πόλης της Πάφου ή και ευρύτερα της επαρχίας, ότι έναν από τα σπουδαιότερα αγαθά σε μια σύγχρονη ευνοούμενη κοινωνία είναι να νιώθει ο άνθρωπος ασφαλής. Όταν θα ξεκινήσουμε να νιώθουμε ανασφάλεια να βγούμε από την πόρτα του σπιτιού μας ή να νιώθουμε ότι τα παιδιά μας πρέπει να στεινόμαστε από απόσταση για να παρακολουθούμε μήπως πέσουν θύματα των εμπόρων ναρκωτικών, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά και σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν θέλει κανέναν να συμβεί στην πόλη του, στη γειτονιά του, στη χώρα του. Δυστυχώς στην Πάφο είμαστε στο 12-5. Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού στην αστυνομία, την οποία είναι κοινή διαπίστωση πλέον, δηλαδή δεν είναι διαπίστωση η πληροφορία του Δημάρχου Πάφου, αλλά και η ηγεσία της αστυνομίας παραδέχεται ότι υπάρχει υποστελέχωση. Και ξέρετε, η υποστελέχωση στα σώματα ασφαλείας είναι ό,τι πιο κρίσιμο. Δηλαδή το να λείπουν δύο υπάλληλοι ή πέντε υπάλληλοι από το τμήμα χτηματολογίου θα καθυστερήσει η έκδοση των τίτλων. Εάν λείπουν πέντε άτομα από την υπηρεσία, ξέρω εγώ, έκδοσης αδειών ποτού στον Δήμο Πάφου, θα καθυστερήσει η έκδοση αυτών των αδειών των συγκεκριμένων. Το να λείπουν πέντε αστυνομικοί από ένα νευραλγικό σώμα της αστυνομίας στην Πάφο ή κάπου αλλού, θα ανθίσει το έγκλημα. Ναι. Και όταν το έγκλημα δεν το περιορίσει εν τη γενέση του, μετά παίρνει, είναι η μορφή της πυρκαγιάς πλέον. Δηλαδή, αν δεν ελέξεις την πυρκαγιά στα πρώτα στάδια, θα σου κάψει το δάσος μετά. Έτσι. Σε αυτήν την κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Τα κυκλώματα ναρκωτικών εισήλθαν πλέον στα σχολεία. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι χρήστες ναρκωτικών και έχει αυξηθεί κατακόρυφα η πώληση, η ελεύθερη πλέον πώληση, γιατί είναι μόνο στα λόγια ότι απαγορεύεται η πώληση ναρκωτικών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, μεν υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα και απαγορεύεται, αλλά η πώληση ναρκωτικών σε συγκεκριμένες περιοχές της Πάφου γίνεται ελεύθερα και εις γνώση των πάντων. Αυτό, εκεί θέλω να πάω τώρα κύριε Φέδωνος, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει έξω από τα δόντια, δεν κρύβεται ποτέ και έχετε και πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά κύριε Φέδωνος δεν είστε αστυνομία. Χθες στη συνάντησή σας ήσασταν μαζί με τον αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος φαντάζομαι θα έπρεπε να γνωρίζει και να ξέρει γιατί δίνεται πληροφόρηση. Οφείλω να σας πω, χωρίς να αποκαλύπτω λεπτομέρειες, ότι ο αρχηγός της αστυνομίας από όσα ελέγχθηκαν χθες από πλευράς πληροφοριών, με εξαίρεση ίσως ένα-δυο πραγματάκια, δύο-τρία στοιχεία, όλα τα υπόλοιπα ο αρχηγός της αστυνομίας, άρα το αστυνομικό σώμα, γιατί ο αρχηγός είναι ο επικεφαλής ενός πολύ μεγάλου οργανισμού, τα εγνώριζε τα πάντα. Και είμαι βέβαιος ότι η αστυνομία γνωρίζει και πολύ περισσότερα από αυτά που ο Δήμαρχος λέει δημόσια. Αλλά συνεπώς, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πληροφοριών. Δεν είναι ότι είμαστε μια τεράστια χώρα και είμαστε στη Νέα Υόρκη και κάπου δρούν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Στην μικρή Πάφο, στην μικρή Κύπρο, τα ξέρουμε. Το πρόβλημα είναι πολιτική βούληση, αλλαγή τρόπου σύγκρουσης και να καθαρίσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Χρησιμοποιούνται κάποιες παραδοσιακές μεθόδοι,
όταν είχαμε μικροέμπορους ναρκωτικών, όταν είχαμε έναν υποτυπώδες οργανωμένο έγκλημα. Πλέον το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο έχει χρήματα, έχει οπλισμό και εκρηκτικά. Όταν κάποιος έχει χρήματα, εξοπλισμό, δηλαδή κατέχει συμβατικά όπλα και έχει εκρηκτικές ύλες στη διάθεσή του και από εκεί και πέρα έχει στρατολογήσει και ένα σημαντικό αριθμό υπάκουων ατόμων από κάτω του, ναι, με τον κύκλο του κυκλώματος, οι οποίοι μάλιστα αυτά τα άτομα λόγω και χρήσης ναρκωτικών καθίστανται ευάλωτοι σε οδηγίες για επικίνδυνες αποστολές, δηλαδή αυτά τα άτομα είναι εύκολο να λάβουν οδηγίες και να εκτελέσουν επικίνδυνες αποστολές χωρίς να λογαριάζουν τον κίνδυνο. Μάλιστα, ναι. Έχουν εισχωρήσει τα ναρκωτικά σε ένα μέρος των σωματείων των οπαδών κάποιων ομάδων, δηλαδή ένας μικρός αριθμός ατόμων οι οποίοι βρίσκονται οργανωμένοι μέσα σε ποδοσφαιρική σωματεία, δηλαδή που στηρίζουν ομάδες, οπαδοί ομάδων, αυτά τα σωματεία των φιλάθλων. Υπάρχουν και εκεί άτομα τα οποία έχουν εισχωρήσει, είναι χρήστες ναρκωτικών, μεταπουλούν ναρκωτικά και γι' αυτό βλέπετε ότι αυτές οι μικρές ομάδες παρακινούν μετά το πλήθος και γίνονται και εν μέρη, δηλαδή αυτό το οποίο εξηγώ και δημόσια αλλά και κατηδίαν είναι ότι αυξήθηκαν οι κλοπές στην περιοχή της Πέλιας, ναι, στην Πάφο, που είναι οι κατοικίες, οι παραθεριστικές των ξένων. Στην πόλη της Πάφου αυξήθηκαν οι κλοπές. Γιατί? Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που αυξήθησαν οι κλοπές πίσω είναι τα ναρκωτικά. Δηλαδή όταν δεις αυτούς που κάνουν τις κλοπές ή αυτούς που κατά καιρούς συλλαμβάνονται από την αστυνομία, το 90% αυτών των ατόμων είναι χρήστες ναρκωτικών. Άρα υπάρχει εξήγηση, να μην την πω τώρα αντιληπτώ, με πολύ ανάλυση. Ναι, ναι, αντιληπτώ. Όταν συλλαμβάνονται οι προτέτοι των επεισοδίων στα γήπεδα, θα δείτε ότι πίσω από αυτές τις πολύ ακραίες συμπεριφορές 20-30 ατόμων, γιατί ναι μεν και οι υπόλοιποι μπορεί να κάνουν φασαρία, να κάνουν διάφορα, ο σκληρός πυρήνας που δημιουργεί τα προβλήματα είναι πάλι χρήστες ναρκωτικών και κρύβονται πίσω πάλι υποθέσεις ναρκωτικών. Άρα εγώ καταλήγω και λέω ότι εάν καταφέρουμε με ένα στρατηγικό σχέδιο σε αυτόν τον τόπο να μειώσουμε δραστικά το εμπόριο ναρκωτικών και τη χρήση ναρκωτικών στην Κύπρο, σε έναν μεγάλο βαθμό θα έχουμε αντιμετωπίσει τις κλοπές, τις ληστείες, τη βία στα γήπεδα και σε έναν βαθμό και την νεανική παραβατικότητα. Υπάρχουν νεαρά παιδάκια 14 χρονών, ναι, οι οποίοι κάνουν βανδαλισμούς και καταστροφές στην Πάφο. Μπήκα στη διαδικασία και πήγα και συνάντησα αυτά τα παιδιά. Τα οργανώσαμε να τους κάνουμε κάποια πάρτις κτλ. Διαπίστωσα ότι οι πυρήνες αυτούς που παρακινούν αυτές τις μικρές ομάδες για να κάνουν νυχτερινούς βανδαλισμούς, που μιλούμε για πέραν των 150.000 ευρώ βανδαλισμούς, τους τελευταίους 10 μήνες στην Πάφο. Αυτοί οι βανδαλισμοί, οι οποίοι γίνονται κυρίως από ανήλικους, στον βασικό πυρήνα αυτών των ομάδων βρίσκονται παιδιά που είναι χρήστες ναρκωτικών. 14χρονα, 15χρονα, 13χρονα, οι οποίοι έχουν έναν ιστορικό που πρέπει κάποια στιγμή και το γραφείο ευημερίας να τα δει. Ναι, ναι, ένα πρέπει τα σχολεία και οι καθηγητές να τα δουν. Μα το παιδάκι που σήμερα είναι χρήστης και βανδαλίζει, σκεφτείτε όταν θα γίνει 20-25. Άρα αυτό που είπα και στον Υπουργό χθες, είναι Υπουργέ μου, αυτό το οποίο εισπράττουμε τώρα στην Πάφορ, ναι, δεν είναι η δική σας αναποτελεσματικότητα. Είναι η αναποτελεσματικότητα και τα λάθη προπενταετίας. Εάν συνεχίσουν τα λάθη σήμερα, αυτό το οποίο θα εισπράξουμε σε 5 χρόνια από σήμερα θα είναι ό,τι βλέπουμε σήμερα επί 4. Άρα SOS για τον λόγο πλέον θα είναι μη αναστρέψιμα τα πράγματα μετά από 5 χρόνια. Και αναλύοντας και κάποιους αριθμούς και βλέποντας και κάποιες εξελίξεις που συμβαίνουν ή επέρχονται στην κοινωνία μας και στην Κύπρο και στις πόλεις μας, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα.
Πήρατε διαβεβαιώσεις, κύριε Φέδωνος, γιατί εντάξει, εσείς τα είπατε, η αστυνομία τα γνώριζε. Τώρα, γιατί δεν αλλάξαμε κι εμείς μαζί με το έγκλημα, δηλαδή όπως μας είπατε ότι άλλαξε το έγκλημα και ο υπόκοσμος τέλος πάντων στην Κύπρο, έπρεπε κι εμείς να αλλάξουμε ως αρχές, ως αστυνομία, ως κράτος, για να μπορούμε να συμβαδίζουμε κάπου, να είμαστε λίγο κοντά. Πήρατε διαβεβαιώσεις, θα ενισχυθεί η αστυνομία, θα αλλάξουν τον τρόπο διαχείρισης. Ο υπουργός φαίνεται ότι είναι καλών προθέσεων και φαίνεται ότι δεν νιώθει να έχει εξαρτήσεις από οποιονδήποτε και είναι αποφασισμένος. Μάλιστα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ο υπουργός από μόνος του δεν πρόκειται να αντιθασεύσει το έγκλημα. Ο υπουργός, όπως και εγώ χαρακτηριστικά του είπα, πρέπει να δώσει το έναυσμα για να ξεκινήσει ο ανοιχτός πόλεμος με το οργανωμένο έγκλημα και τα κυκλώματα ναρκωτικών. Mm-hmm. Αυτόν το τέμπο και αυτήν την έναρξη θα την κάνει ούτε ο δήμαρχος ούτε ο αρχηγός αστυνομίας, θα την κάνει ο υπουργός. Ο υπουργός είναι που πρέπει να πει ότι ξεκινούμε. Ναι, ναι. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, ξεχάστε αυτές τις υπόγειες συνεργασίες αστυνομικών, υπόκοσμου, δώστε μου πληροφορίες να σου δώσω και αυτήν το παλιό μοντέλο. Να διεισδύει η αστυνομία στα κυκλώματα, να μαζεύει πληροφορίες. Στο τέλος τα κυκλώματα δίνουν όσες πληροφορίες θέλουν. Σωστό. Δεν δίνουν όλες τις πληροφορίες για να αυτοπροστατεύονται κιόλας. Nice. Άρα θέλει άλλη προσέγγιση. Θέλει ανοιχτή σύγκρουση πλέον. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, ο κάθε αστυνομικός, αξιωματικός, σε μια λογική παραδοσιακή, ότι γραφείο συλλογής πληροφοριών, πάμε, βρίσκουμε το έγκλημα, μαζεύουμε πληροφορίες από τους ίδιους τους εγκληματίες. Στο τέλος όμως αυτή η σχέση μετατρέπεται σε μια περίεργη σχέση και στο τέλος καταφέρνει και το οργανωμένο έγκλημα να διαφθείρει μέσα από αυτή τη διαχρονική σχέση αστυνομικού πληροφοριοδό που μαζεύει πληροφορίες και του οργανωμένου εγκλήματος των ανθρώπων αυτών να δίνουν πληροφορίες. Αυτόν το πάρε δώσε στον πολύ καιρό δημιουργεί, αν θέλετε, και τη διαφθορά εντός αστυνομίας. Ναι, ναι. Κάποιοι αντί να τους στρατολογεί, όπως η αστυνομία στρατολογεί πληροφοριοδότες από το οργανωμένο έγκλημα, δίνεται η ευκαιρία μέσα από αυτήν τη σχέση και το οργανωμένο έγκλημα να στρατολογήσει αστυνομικούς πληροφοριοδότες. Βράβο, ελεύθερα, γιατί τους έχει μαζί του, κατάλαβα. Άρα πρέπει αυτή η ιστορία να σταματήσει και πλέον η σύγκρουση να είναι ανοιχτή και ολομέτωπη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν να σας αποδεσμεύσω, κύριε Φέδωνος, ένα σχόλιο για το τι συμβαίνει στην Πάφο εν όψη των δημοτικών εκλογών. Σε πάρα πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και η κυρία Δημητρίου. Ακούσαμε πιο πριν τον κύριο Τριανταφυλλίδη και την επιστολή που απέστειλε στην πρόεδρο του κόμματος. Το δικό σας σχόλιο. Στην Πάφο πάντως γίνεται το παιχνίδι το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Είναι σε όλη την Κύπρο που υπάρχει έτσι μια διεργασία. Αυτή η αναπουμπούλα είναι περισσότερο στην επαρχία σας. Πώς να το κάνουμε, Δήμαρχε, αφού είναι αλήθεια. Ωραία. Αυτό το οποίο λέω εγώ και δεν θέλω να πω περισσότερα. Παρακαλώ. Είναι ότι χρειάζονται πολιτικοί χειρισμοί στη βάση αρχών και αξιών. Όταν η πολιτική απομακρύνεται από αρχές και αξίες και κάποιους βασικούς κανόνες, τότε δημιουργούνται προβλήματα. Αυτή ήταν η άποψή μου πριν ένα χρόνο, αυτή ήταν η άποψή μου που εξέφρασα και προς την πρόεδρο, την κυρία Δημητρίου, και στο πολιτικό γραφείο. Η άποψή μου ήταν και παραμένει η ίδια. Όταν το παιχνίδι δεν παίζεται στη βάση κανόνων και αρχών και κάθε φορά αναπροσαρμόζομαι τους κανόνες αναλόγως τι συμφέρει σε μέναν ή τι συμφέρει στον άλλον ή ο άλλος που είναι υποψήφιος τι τον βολεύει να το μεθοδεύσει αυτόν κτλ. Το αποτέλεσμα δεν είναι καλό και υπάρχουν και στο τέλος της ημέρας παρακολουθεί μια κοινωνία. Ναι, ναι. Η κοινωνία μπορεί να είναι σιωπηλή αλλά δεν είναι ανόητη. Δεν είναι ανόητη, mm-hmm. ούτε στερείται σκέψεων και αναλύσεων. Άρα, εάν η κοινωνία που παρακολουθεί δεν την πείθεις με αυτά που πράττεις, εάν δεν την πείθεις ότι οι αξίες τις οποίες επικαλείσαι τώρα είναι αυτές που επικαλείσουν και χθες και αυτές που θα επικαλεστείς και αύριο και απλώς κάνεις κάτι à la carte, σίγουρα αυτό το πράγμα θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος. Γι' αυτό, αν είναι κάτι που εγώ δημόσια θέλω να πω, είναι ότι πρέπει να πολιτευόμαστε και πρέπει να προσεγγίζουμε τα πολιτικά ζητήματα με πολιτική ηθική στη βάση πολιτικών και ηθικών αρχών.
Μάλιστα. Αντιληπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε στα θέματα των εκλογών σε πολύ λίγο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει σε μια τελική ευθεία. Να είστε καλά, Δημάρχε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.